Είναι πρόθεσή σας να εξαιρέσετε την αγωνία των κατοίκων του νησιού, καθώς και τις αντιδράσεις που καταγράφονται στο ενδεχόμενο παραχώρησης των αλλιευτικών καταφυγίων, μετέφερε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Βαρδάκης, ζητώντας από τον Υπουργό Ναυτιλίας να αποσαφηνίσει αν είναι πρόθεση της κυβέρνησης να εξαιρέσει από τη σύμβαση παραχώρησης τη χερσαία ζώνη του λιμένα αλληλοπεραμάτων και τα αλλιευτικά καταφύγια στην Άρβια, στον Κερατόκαμπο και στον Λέντα. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι ειδικά τα αλλιευτικά καταφύγια συμβάλλουν αλλά και δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Είναι χτήμα πλέον της τοπικής κοινωνίας και των δημοτικών αρχών. Και επειδή, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε της πράξης και όχι της θεωρίας, ούτε της τύρας αντιπολιτευτικής αντιπαράθεσης που δεν οδηγεί πουθενά, απλά και κατανοητά θα σας μεταφέρω την αγωνία της κοινωνίας της Κρήτης και βέβαια την αντίθεση όλων μας για οποιαδήποτε παραχώρηση ξεπούλημα αλλιευτικών καταφυγίων, Άρβη, Χερατόκαπου, Λέντα, λιμένα λιμενοπεραμάτων και βέβαια, όπως είπα, του ενετικού λιμένα. Ο Γιάννης Πλακιωτάκης δήλωσε ρητά ότι ο ενετικός λιμένας, η χερσαία ζώνη του λιμένα λιμενοπεραμάτων και τα αλλιευτικά καταφύγια σε Άρβη, Χερατόκαπο και Λέντα θα εξαιρεθούν από την παραχώρηση του λιμένα Ηρακλείου και θα ενταχθούν στον γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι το ενετικό λιμάνι ως ανακηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος θα εξαιρεθεί από τη διαδικασία παραχώρησης. Ομοίως, ο λιμένας λινοπεραμάτων, καθώς επίσης και τα τρία αλλιευτικά καταφύγια στην Άρβη, στον Κερατόκοπο και στα Λουτρά, θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία. Και τα δύο αυτά θα γίνουν κατά τη δεύτερη φάση της διαδικασίας, η οποία θα είναι και καθοριστική. Τώρα, για τα λινοπαράματα, αλλά και για τα τρία αλλιευτικά καταφύγια, αυτό που μελετάμε εναλλακτικά είναι να ενταχθούν στο γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας. Παράλληλα, ο Σοκράτης Βαρδάκης τόνισε την ανάγκη να πραγματοποιηθεί συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το λιμάνι του Ηρακλείου και πώς αυτό θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.